Πάμε από εδώ, πάμε από την κυβέρνηση να ρωτήσουμε. Πώς τον είδαμε τον κύριο Τσίπρα, καλός, έτσι? Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι το να κάτσουμε να σχολιάσουμε τα οικονομικά, ναι, πλέον δεν έχει και νόημα. Δηλαδή, 4,5 χρόνια κυβέρνησε ο κύριος Τσίπρας και ήρθε μετά από 3 χρόνια από αυτά τα 4,5 που κυβέρνησε, 7,5 συνολικά, και είπε ή αντίθετα από αυτά που έκανε, είπε ή αυτά που έχει κάνει ήδη η κυβέρνηση, αναφέρομαι στους διορισμούς, στους υγειονομικούς που έχει κάνει περισσότερους και στους εκπαιδευτικούς, και πράγματα τα οποία προφανώς ο ίδιος για άλλη μια φορά έδειξε είτε ότι δεν μπορούσε να τα κοστολογήσει, ή απλώς δεν τα έχει κοστολογήσει. Ρε παιδιά, μετά, είναι δυνατόν δηλαδή μετά να, να λένε 5 ο ένας και 20 ο άλλος? Κύριε Καμπουράκη, να δεχτούμε που δεν ισχύει αυτό, νομίζω, γιατί η αξιοπιστία στο μέσο Έλληνα πολίτη μεταξύ του κύριου Τσίπρα και του Υπουργείου Οικονομικών ή του Πρωθυπουργού δεν νομίζω ότι τίθεται σε σύγκριση στο μέσο Έλληνα πολίτη, ποιος είναι αξιόπιστος και ποιος όχι. Ακόμα και ο κύριος Μητρόπουλος που βγήκε χτες. Δεν τον λες νεοδημοκράτη, δεν τον λες στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, υπουργό. Είναι ένας από τους υπουργούς που επέλεξε ο κύριος Τσίπρας να κυβερνήσει όταν έγινε πρωθυπουργός. Και βγήκε και είπε, όχι για 20 και 25. Αντιπρόεδρος Βουλής. Όχι για 20 και 25. Να σας πω κάτι. Ναι. Η αξιοπιστία. Πόσο είπε? Είπε πάνω από 40. Πάνω από 40. Είπε πάνω από 40. Ναι. Μέσα στην τετραετία. Μέσα στην τετραετία. Ξέρετε κάτι, η αξιοπιστία κρίνεται από επιμέρους. Και από αυτά που είπε χθες στη συνέντευξη τύπου και από όσα έχουν γίνει, εγώ θα σας πω μόνο τον τελευταίο μήνα. Μόνο τον τελευταίο μήνα έχουμε μέτρα που τα κοστολογούν 5 δις και μετά βγαίνουν 20, 30, 40 αναλόγως τις εκτιμήσεις. Όχι 5. Μισό λεπτό όμως, κύριε. Συγγνώμη, κύριε Μαρινάκη, μισό λεπτάκι. Ναι. Γιατί εδώ σου λέει ορισμένα πράγματα που πρέπει να τα δούμε. Λέει αφορολόγητο 10% που αφορά τη μεσαία τάξη. 10.000, όχι 10%. 10.000. Λέει επίσης, ναι, επιστρέφω τα αναδρομικά. Είναι παθογένεια για την κυβέρνηση, κύριε, τα αναδρομικά των συνταξιούχων. Και δεν σας το λέω εγώ. Το λένε οι ίδιοι άνθρωποι που έρχονται εδώ και σου λένε, παιδιά, μας είπατε θα πάρουμε αναδρομικά και δεν παίρνουμε αναδρομικά. Δεν τα πάρουμε με τη σειρά. Έρχεται και λέει, τα δίνω. Δεν τα πάρουμε με τη σειρά. Θα τα πάρουμε. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας δεν είναι ένας νέος πολιτικός που εξελέγει αρχηγός του κόμματός του μετά τις εκλογές και βγαίνει με ένα πρόγραμμα. Έχει κριθεί ήδη μία φορά. Mm-hmm. Στους συνταξιούχους έκοψε το ΕΚΑΣ. Έκοψε τη σύνταξη χειρίας. Ναι, αλλά ούτε εσείς το επαναφέρατε. Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι. Δεν κόπηκε καμία σύνταξη χειρίας. Δεν κόπηκε καμία σύνταξη χειρίας, λέτε ψέματα. Δεν κόπηκε καμία σύνταξη χειρίας, λέτε ψέματα. Δεν κόπηκε καμία σύνταξη χειρίας. Δεν λέω καθόλου ψέματα. 850 εκατομμύρια τα οποία τα κόψατε. 850 εκατομμύρια τα οποία τα κόψατε. Εσείς είπατε, μισό λεπτάκι, δεν θα σας διακόψω. Εκτός αν θέλετε να πάμε έτσι, να μην κάνουμε διάλογο. Όχι, όταν λέτε ψέματα θα σας απαντάω. Όχι, όχι, λέτε συνέχεια ψέματα εσείς. Άρα δεν θα σας αφήσουμε να μιλήσετε ποτέ. Δεν γίνεται έτσι, μόνο ψέματα λέτε. Λοιπόν. Δεν βάλτε έκανε μας τίποτα. Και φυλακή. Μετά μίλησε, τις παρακολουθήσεις, μίλησε, βάλτε μας και φυλακή. Εντάξει, αφήστε για τις παρακολουθήσεις. Δεν σας συμφέρει το θέμα. Δεν σας συμφέρει πάμε το θέμα. Πάμε και εκεί όπου λοιπόν, θέλετε πάμε. Όπου λοιπόν, θέλετε, λοιπόν πάμε. Προσέξτε τώρα. Καταστρέφεται αρχεία και μιλάτε για παρακολουθήσεις. Τι είπε ο κύριος Τσίπρας, θα μειώσουμε το φόρο για τα τρόφιμα. Κανέναν φόρο δεν μείωσε, αύξησε πάνω από 26 φόρους. Τι είπε ο κύριος Τσίπρας, θα κρατικοποιήσουμε τη ΔΕΗ. 509 εκατομμύρια ευρώ χρεωμένη η ΔΕΗ και θα την κρατικοποιήσει ο κύριος Τσίπρας. Προσέξτε, μέσα σε ένα μήνα ο κύριος Τσίπρας έχει πει, και ο ΣΥΡΙΖΑ ευρύτερα, ότι είχαμε ένα νεκρό κοριτσάκι ψέματα. Αντί να ζητήσει συγγνώμη, το επανέφερε. Το είχε πει ο κύριος Μηταράκης. Το είχε πει ο κύριος Μηταράκης. 16 Αυγούστου. Ότι ήταν σε ελληνικό έδαφος οι μετανάστες. 16 Αυγούστου. Ότι δεν έχει παρακολουθήσει ούτε έναν πολιτικό. 16 Αυγούστου το έχει πει ο υπουργός σας. Λαφαζάνης, ο Λαφαζάνης σας έχει μείνει. Σαγιάς, ντροπή δεν σας έχει μείνει. Ντροπή αξιοπρέπεια δεν σας έχει μείνει. Δεν είναι πολιτικός. Δεν σας έχει μείνει αξιοπρέπεια. Λίγο μία στάλα αξιοπρέπεια. Ο ένας τον άλλον. Ψέματα και εκεί. Θα βγάλουμε, λέει, μέτρα 5,5 δις. Ψέματα και εκεί. Τι να συζητήσουμε. Δεν ισχύει τίποτα από λοιπόν, αυτά που λένε. Stop. Τάπατε. Εμείς λέμε αυτά που λέμε και κλείνω, κύριε Καμπουρέ. Ποια είναι η διαφορά? Να σχολιάσουμε τον κύριο Μητσοτάκη. Ναι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτά που είπε πέρσι στη ΔΕΘ τα έκανε, αυτά που είπε πρόπερσι στη ΔΕΘ τα έκανε. Έχουμε μια οικονομία με ανάπτυξη 7,7%. Έχει μειώσει πάνω από 50 φόρους. Nice. Έχει διορίσει 22.000 εκπαιδευτικούς. Έχει διορίσει μόνο φέτος η προκήρυξη είναι 5.500 υγειονομικοί. Απ' τη μία σχολιάζουμε κάτι το οποίο εξαγγέλει ο Πρωθυπουργός και το κάνει πράξη, και απ' την άλλη σχολιάζουμε έναν πρώην Πρωθυπουργό, νυν αρχηγό εξοικονοματικής αντιπολίτευσης, που άλλα λέει, άλλα κάνει. Nice. Και δεν λέει συγγνώμη για τίποτα. Λοιπόν, stop. Κύριε Λιόπουλε, απαντήστε. Λοιπόν, η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα δείχνει πρώτα απ' όλα ότι κατανοεί το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε. Το παγκόσμιο και το ευρωπαϊκό περιβάλλον. Ναι. Έβλεπα χθες ένα ρεπορτάζ στο σταθμό σας που έλεγε καταιγίδα κρατικοποιήσεων στη Γερμανία. Ναι. Τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη? Το κράτος επανέρχεται στην ενέργεια. Γιατί δεν είναι ζήτημα απλά ενεργειακής ασφάλειας, είναι ζήτημα κρατικής ασφάλειας. Και ρωτάω κάτι πάρα πολύ απλό.
Είναι φυσιολογικό και ορθολογικό να δίνουμε 2 δις το Σεπτέμβρη για να συγκρατήσουμε τις τιμές, τα οποία 2 δις βγαίνουν από τους φόρους των πολιτών και πηγαίνουν στην εσχροκέρδεια, και δεν είναι φυσιολογικό με 400 εκατομμύρια να επανακτήσουμε τον δημόσιο έλεγχο της ΔΕΗ και να μπορούμε να συγκρατήσουμε τις τιμές? Ναι, αλλά σας καταλογίζουν ότι αφήσετε χρεωμένη τη ΔΕΗ. Την ΔΕΗ την αφήσαμε λιγότερο χρεωμένη, πολύ λιγότερο χρεωμένη από ό,τι βρήκαμε. Η ΔΕΗ το 2015 είχε χρέος που ξεπερνούσε τα 4 δις. Εμείς καταφέραμε μέσα σε 4,5 χρόνια να μειώσουμε το χρέος της ΔΕΗ πάνω από 1 δις, να γίνουν 2,5 δις επενδύσεις και να μην αυξηθεί το ρεύμα. Να κρατικοποιηθεί, ρε παιδί, άμα κρατικοποιηθεί, να μην αυξηθεί το ρεύμα. Προφανώς, ξεκάθαρα. Να σας δώσω ένα στοιχείο. Αυτή τη στιγμή, μέσα στον Αύγουστο, βγήκαν τα στοιχεία της Ελστάτ, της Eurostat. Η Ελλάδα έχει 200% αύξηση στο φυσικό αέριο, μέσω ευρωπαϊκός όρος είναι στο 60%. Γιατί έχουν ιδιωτικοποιηθεί δίκτυα, γιατί δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση. Ταμείο Ανάκαμψης. Βγήκαν τα πρώτα στοιχεία. Από τα 450 εκατομμύρια που εγκρίθηκαν τα πρώτα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, πάνε σε 13 επιχειρήσεις. Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, που είναι το 90% της χώρας, είναι καθολικά αποκλεισμένη από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απλώς τους λέει, δώστε σχέδια και θα πάρετε. Ξέρετε ποιον το πρόβλημα. Αυτά είναι στοιχεία. Αυτά είναι στοιχεία. Η Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία στο δόγμα ή προσαρμόζεστε ή πεθαίνετε. Είναι εντελώς διαφορετικά την πραγματικότητα. Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις λέει θα πεθάνετε. Αυτό κάνει η Νέα Δημοκρατία. Μας ρωτάνε πού θα βρούμε τα λεφτά. Πού θα βρούμε τα λεφτά για να αποσυνδέσουμε. Ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, κύριε Λεόπουλε. Σας παρακαλώ λίγο, ο κύριος Τσίπρας. Ακούστε λίγο, Ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας είπε ότι αδικήσαμε τη μεσαία τάξη. Ακούστε λίγο. Ο κύριος Πολάκης είπε ότι χάσαμε τις εκλογές επειδή δεν λέω το ρήμα, τη μεσαία τάξη. Ακούστε λίγο. Και έρχεστε και μιλάτε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ακούστε λίγο. Λέμε τώρα κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Αφορολόγητο για τους ελεύθερους επαγγελματίες στα 10 χιλιάρικα, το οποίο μπορεί να χτίζεται με πλαστικό χρήμα, υπάρχουν πλέον αντικειμενικοί κανόνες κτλ. Με ελέγχους. Προφανώς. Πόσο κοστίζει αυτό? Είναι στα 200 εκατομμύρια. Δηλαδή αυτά τα μέτρα δεν είναι εφαρμόσιμα και συγκεκριμένα και να μιλήσουμε για αξιοπιστία. Δεν είμαστε εμείς που αφήσαμε ποτέ τη χώρα με 15% έλλειμμα. Δεν είμαστε εμείς το κόμμα το οποίο χρωστάει 390 εκατομμύρια στις τράπεζες και έχει φεσώσει τον ελληνικό λαό και δεν θα πληρωθούν ποτέ. Ναι, αλλά ξέρετε, δεν είμαστε εμείς το κόμμα που αφήσαμε χρεοκοπημένη τη χώρα το 2014. Άρα στο ζήτημα της αξιοπιστίας στα δημοσιονομικά, ακούω τον κύριο Σταϊκούρα. Τον κύριο Σταϊκούρα, μια φορά το μήνα, ευχαριστεί την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που το άφησε 37 δις στα ταμεία και μπορεί αυτή τη στιγμή η χώρα να μην έχει πρόβλημα για δανεισμό. Το θέμα είναι ότι εδώ γιατί λέει... Γιατί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, και κλείνω με αυτό, άφησε 37 δις, άφησε 12 τρίμηνα ανάπτυξη και άφησε ρυθμισμένο χρέος με κλειδωμένο το 80% με επιτόκιο 1%. Τι έφερε η Νέα Δημοκρατία? 7 δις παραπάνω φόρους μόνο στο 8μηνο. 7 δις παραπάνω φόρους. Αυτή είναι η ουσία. 25% αυξημένη. Αυτή είναι η ουσία. 25%. Αυτή είναι η ουσία. Το είπε και ο πρώην Πρωθυπουργός. 25% αυξημένη φόρη σε σχέση με πέρσι, ενώ ο πληθωρισμός είναι 12%. Γιατί αυτή είναι η ουσία. Απαντώ. Αυτή είναι η ουσία, γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν τα βασικά της οικονομίας. Και δεν το λέει ο κ. Ηλιόπουλος. Επειδή δεν χρωστάνε 390 εκατομμύρια στις τράπεζες. Εντάξει, δεν καταλαβαίνουμε καλά την οικονομία. Το είπατε αυτό. Λοιπόν, εσείς την καταλαβαίνετε πολύ καλά. Το είπατε αυτό. Λοιπόν, δεν το είπε ο κ. Ηλιόπουλος. Το είπε ο πρώην Πρωθυπουργός της χώρας. Είπε 7 δις φόροι παραπάνω. Τι είπε λοιπόν ο κ. Τσίπρας? Ότι δεν ισχύει αυτό που λέει ο Μητσοτάκης, ότι έχει μειώσει πάρα πολλούς φόρους. Γιατί, ενώ έχει μειώσει πάνω από 50 φόρους, γιατί έχουμε παραπάνω έσοδα στους φόρους. 7 δις, λέει ο κ. Τσίπρας. Ίσα-ίσα, ένας από τους λόγους για τους οποίους μειώνονται οι φόροι είναι για να έχουμε λιγότερους φόρους όλοι οι πολίτες και να αυξηθεί η εισπρακτική ικανότητα του κράτους. Ο ΦΠΑ. Αυξάνεται ο ΦΠΑ. Το... Είναι δίκαιος φόρος ο ΦΠΑ. Μειώθηκε ο ΦΠΑ. Που είναι 2,5 δις πάνω. Είναι μαθήματα δημοτικού στην οικονομία. 12% πληθωρισμό, κύριε Μαρινάκη. Θα είχατε κοπεί. Στο πρώτο έτος θα είχατε κοπεί. Γιατί μειώνουμε τους φόρους? Μάλλον περνάτε μαθήματα όπως η ΟΝΕΤ που περνάγατε με σκονάκια, περάσατε μαθήματα, κύριε Μαρινάκη. Με τα σκονάκια της ΟΝΕΤ περάσατε τα μαθήματα. Με τα εγώ προσωπικά, με αυτά που λέτε, μάλλον έτσι θα περάσατε. Εγώ τελειώσει το πανεπιστήμιο, δουλεύω από 22 ετών, έχω ένσημα. Εγώ τελειώσει δημόσιο πανεπιστήμιο, έχω ένσημα, έχω δικό μου γραφείο και έχω ένσημα. Μην βάλουμε να μετρήσουμε τα ένσημα, γιατί εγώ δεν είμαι από τα 22 μου σε πορείες με πανό.
Εντάξει, εγώ δουλεύω. Είναι πρόβλημα η δημοκρατία για σας. Είναι πρόβλημα η δημοκρατία για σας, κύριε Μαρινάκη. Αν θεωρείτε ότι ο καθένας πήρε έτσι πτυχίο, να πάτε να το πείτε και να πάτε στον εισαγγελέα. Η παράταξή σας έχει διαφορά. Μισό λεπτό. Θα μάθετε να σέβεστε. Εδώ δεν είναι γενική συνέλευση. Εδώ δεν είναι γενική. Εσείς με προσβάλλετε. Σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, επανέρχομαι λοιπόν στη σοβαρή συζήτηση. Μισό, κύριε Λιόπουλ. Εννοούσε ότι ο ίδιος προσωπικά. Όχι, η παράταξή του. Η παράταξή μου, τι με σκονάκια έπαιρνε η παράταξή μου. Μα είναι Η ΑΣΟΕ σας λέει κάτι. Έχετε διαλυθεί. Δεν είστε 5 χρονών, παιδάκι. Ηρεμήστε. Δεν σας λέει τίποτα η ΑΣΟΕ. Δεν την ξέρετε την ΑΣΟΕ. Ένα υποτίθεται σοβαρό κόμμα. Δεν την ξέρετε την ΑΣΟΕ, κύριε Μαρινάκη. Αλλά τουλάχιστον σοβαρό κόμμα. Επί της αρχής δεν χρωστάμε 390 εκατομμύρια στις τράπεζες, κύριε Μαρινάκη. Σας απάντησα λοιπόν για τους φόρους. Είναι πάρα πολύ απλά. Αν δεν το καταλαβαίνετε, το κρίνουν οι πολίτες. Δεν είναι αποτέλεσμα της άκουσης του ΦΠΑ. Άρα ο κόσμος περνάει καλύτερα. Άρα ο κόσμος περνάει καλύτερα, κύριε Μαρινάκη. Έχει αυξηθεί. Το διαθέσιμο εισόδημα. Το διαθέσιμο εισόδημα έχει αυξηθεί. Μισό λεπτό. Έχει αυξηθεί το ΑΕΠ της χώρας. Η ανάπτυξη το τελευταίο τρίμηνο ήταν 7,7%. Η χώρα μας καταγράφει τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη σταθερά κατά μέσο όρο τα τελευταία 3 χρόνια. Αφού είχε υπογράψει μεγαλύτερη ύφεση. Μειώνει μεγαλύτερα, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα την ανεργία. Έχει καταφέρει, παρά είναι το γεγονός ότι έχουμε παγκόσμιες, έχει τη μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας στην Ευρώπη 5,5-6 μονάδες τα τελευταία 3 χρόνια. Πολύ μικρότερη ανεργία από ό,τι παραδώσατε εσείς. Πόσο είχαμε παραλάβει. Κύριε Μαρινάκη, δεν προσγειωθήκατε το 19 στη χώρα. Ποιο χρεοκόπησε το 9 τη χώρα. Δεν πάμε να μιλήσουμε έτσι, κύριε Στάδη. Δεν προσγειωθήκατε το 19 στη χώρα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Ελάτε, κύριε Μαρινάκη. Αντί να μιλάμε για μπροστά, λέμε για πίσω. Και μιλάει για πίσω ποιο, ο εκπρόσωπο του κόμματο. Μα και εσύ δούλε τώρα για το 15 και το 14. Εσεί ξεκινήσατε, κύριε Μαρινάκη. Κύριε Μαρινάκη, είστε εκπαμπισμένοι στο 15. Μπροστά πάμε. Και στου δυο. Πάμε μπροστά. Πάμε μπροστά λοιπόν. Πάμε μπροστά. Λέει ότι εμείς παραλάβαμε το μαξιλαράκι. Το έχει αποδομήσει σημείο-σημείο αυτό ο κ. Σταϊκούρας και έχει πει το αντίθετο. Μάλιστα, αν αθροίσει κανείς τα χρήματα που έχει δώσει η ελληνική κυβέρνηση. Δεν θα μας τρελάνετε, κύριε Μαρινάκη. Αν αθροίσει κανείς τα χρήματα που έχει δώσει η ελληνική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, των οικονομικών συνεπειών και να την αντιμετώπιση των συνεπειών της πληθωριστικής κρίσης, όλα αυτά σε συνδυασμό με το γεγονός ότι έχει μειωθεί το χρέος της χώρας στην αρτή του ΑΕΠ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Δεν χρεώνουμε παραπάνω τη χώρα. Ναι. Θα καταλάβει ποιος λέει αλήθεια και ποιος λέει ψέματα. Όπερ. Και εφαρμόζουμε την πολιτική που λέγαμε το 19. Δεν νομίζω να εφάρμοσε ο κύριος Τσίπρας την πολιτική που είπε πριν βγει στις εκλογές. Δεν μας είπε για τον Ένθια προχθές στην ομιλία του και τον κατήργησε. Τα 37 δις τώρα, μίλε. Τα 37 δις υπήρχαν στο ταμείο. Δεν τα 37 δις, κύριε Στάθη. Όχι, αλλά δεν ξέρω αν είναι. Υπήρχαν στο ταμείο. Αυτή τη στιγμή έχουν περάσει 3 χρόνια. Έχει περάσει μία κρίση μετά την άλλη. Έχουν στηριχθεί Έλληνες πολίτες. Δεν έχει χαθεί ούτε μία θέση εργασίας. Έχουν μειωθεί τόσοι φόροι. Έχει ανάπτυξη η χώρα μας. Τα μάτια στη Μαλαματίνα, τι είναι που δεν έχει χαθεί μια θέση εργασίας. Με τον νόμο Χατζηδάκη απολύεται τον κόσμο. Βγαίνει νόμιμη απεργία. Βγαίνει νόμιμη απεργία και στέλνετε ΜΑΤ. Στέλνετε ΜΑΤ. Αλήθεια. Στέλνετε ΜΑΤ στη Μαλαματίνα και λέτε δεν έχει χαθεί ούτε μια θέση εργασίας. Πηγαίνετε πείτε το στα λοιπάσματα στην Καβάλα. Πηγαίνετε το πείτε το εκεί ότι δεν έχει χαθεί μια θέση εργασίας. Αλλά δεν μπορείτε να πάτε εκεί. Προφανώς δεν μπορείτε να πάτε εκεί. Δεν εφαρμόστηκε ο νόμος Χατζηδάκη. Προφανώς δεν μπορείτε να πάτε εκεί. Δεν εφαρμόστηκε ο νόμος Χατζηδάκη. Ατομικές συμβάσεις εργασίας και δεν είναι νόμος Χατζηδάκη. Ατομικές συμβάσεις εργασίας του οποίου ψηφίσατε. Ατομικές συμβάσεις εργασίας. Ατομικές συμβάσεις εργασίας, κύριε Μαρινάκη. Ατομικές συμβάσεις εργασίας. Έχετε διαλύσει την εργασία, την επιβίωση εργασίας. Δεν είστε πλέον, ελπίζω να επιστρέψετε εκεί, αλλά ακόμα δεν είστε πλέον το κόμμα του 3% που μπορούσε να λέει ό,τι θέλει. Κύριε Μαρινάκη, αντιπολίτευση θα είστε στις επόμενες. Κονέψτε το σιγά-σιγά. Θα το κρίνει ο ελληνικός λαός τι θα είμαστε. Αυτή τη στιγμή προς το παρόν όλες οι δημοσκοπήσεις. Και μετά θα προχωρήσουμε και στην προανακριτική και για τον κύριο Δημητριάδη και για τα υπόλοιπα θα τα δούμε όλα σιγά-σιγά. Επειδή πετάτε ονόματα. Εμείς έχουμε στην παράταξή μας ανθρώπους. Δεν πετάω ονόματα. Αναφέρομαι στον άνθρωπο, που λόγω πολιτικής δηλείας του τα έχετε χρεώσει όλα. Λόγω πολιτικής δηλείας του τα έχετε χρεώσει όλα. Ότι δεν έχουμε παρακολουθήσει επί των ημερών μας κανένα πολιτικό. Να το ακούσει ο κόσμος. Πέραν του λογισμικού πήγασος,
που αγοράστηκε επί των ημερών σας. Είστε ψεύτης. Έχουμε το Σαγιά. Είστε ψεύτης. Είστε απατεώνας. Έχουμε το Πιτσιόρλα. Θα στο επιστρέφω. Αγοράστηκε το λογισμικό πηγάσου. Πού το διαβάσατε. Σημαντικά ρεπορτάζ στα νέα. Citizen Lab. Διαβάσατε μόνο τον τίτλο ή το ρεπορτάζ, κύριε Μαρινάκη. Κύριε Μαρινάκη, μην διαβάζετε τις σελίδες που φέρετε πραγματοποιήθηκε το 2007. Φέρετε να. Πώς κλείνει το ρεπορτάζ. Πώς κλείνει το ρεπορτάζ. Δεν υπάρχουν, συμπεράσματα, κύριε Μαρινάκη. Ναι. Διαβάζετε πηδώντας σελίδες. Μόνο τους τίτλους. Από μόνο τους τίτλους διαβάζετε, κύριε Μαρινάκη. Γιατί βαριέστε. Το 17. Μόνο τον τίτλο διαβάσατε που δεν έχει σχέση με το κείμενο. Να σας ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Τι θυμάστε. Γιατί υπάρχει ο φάκελος του 16. Θέλει να κάνει μήνυση στον Αλέξη Τσίπρα, τον θυμάστε. Ο φάκελος του 16, γιατί υπάρχει. Και γιατί δεν υπάρχει ο φάκελος του 16. Για πείτε μου λίγο. Γιατί πήγατε και δεν τον ζητήσατε. Γιατί υπάρχει ο φάκελος του Πιτσιόρλα και δεν υπάρχει ο φάκελος του Ανδρουλάκη. Πήγατε για πείτε και μου τον λίγο. Ζητήσατε το φάκελο του Ανδρουλάκη και δεν σας τον δώσανε. Γιατί ο διοικητής της ΕΥΠΕ Σαμαρά. Γιατί ο διοικητής της ΕΥΠΕ Τσίπρα μιλάει. Αλλά ο δικός σας διοικητής καλύπτεται από το απόρριτο. Για πείτε μου λίγο, κύριε Μαρινάκη. Πάμε να απαντήσω. Καταρχάς, το απόρριτο είναι κάτι το οποίο το σεβόμαστε. Ο καθένας κρίνεται γι' αυτό. Η υπόθεση του κ. Ανδρουλάκη αναδείχθηκε από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τι λέτε, ρε παιδιά. Από τον ίδιο, βεβαίως. Σε ποια χώρα ο ίδιος είστε. Βγήκε στην Ελλάδα. Σε ποια χώρα είστε, ρε παιδιά. Χώρα. Πήγε ο άνθρωπος, έκανε από μήνυση. Από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Λέγατε ότι παραιτήθηκε ο Δημητριάδης για λόγους τοξικότητας και μετά βγαίνει από δύο μέρες ο Μητσοτάκης και λέει τον παρέτησα γιατί αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη. Σε ποια χώρα είστε, ρε παιδιά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βγήκε στον ελληνικό λαό και μίλησε. Για την νόμιμη επισύνδεση ποιος που είναι νόμιμη. Εσύ λέγατε ότι παράνομη τελικά είναι νόμιμη. Ποιο είναι ο λόγος. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει κληθεί να ενημερωθεί αρμοδίως πάνω από ένα μήνα. Ενάμιση μήνα. Τα ίδια λέμε όμως. Δεν μιλάμε τα ίδια. Εδώ πέρα έχουμε μια άλλη περίπτωση. Εδώ έχουμε έναν πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος βγαίνει κατηγορηματικά για 50.000 νόμιμες επισυνδέσεις επί των ημερών του και λέει: αποκλείεται να έχει παρακολουθηθεί επί των ημερών μου οποιοδήποτε πολιτικός. Και έχει βγει προγενέστερα και μεταγενέστερα. Και μεταγενέστερα. Αν ψάχνετε για μια σειρά πολιτικών, μιλήστε με τον κύριο Μητσοτάκη. Οι οποίοι έχουν καταγγείλει τον κύριο Τσίπρα, την κυβέρνησή του, ότι τους παρακολουθούσε. Μιλάτε για ειδικά δικαστήρια. Κάντε εξεταστική. Μιλάτε για ειδικά δικαστήρια. Σήμερα έχετε έναν πρώην υπουργό κατηγορούμενο. Θα δούμε αν είναι ένοχος ή όχι. Κύριε Μαρινάκη, θα αποχαρακτηρίσετε τα έγγραφα που σας ζητάμε. Αποχαρακτηρίσετε τα έγγραφα και κάντε εξεταστική. Αυτή τη στιγμή γίνεται εξεταστική. Και ρωτώνται όλοι. Πάντως, ο διοικητής της ΕΥΠ επί ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα σύμφωνα με τα ρεπορτάζ. Για υπόθεση στην οποία φτάνει στην δικαιοσύνη, σωστά. Ο ίδιος ο κ. Πιτσιόρλας θα κάνει μήνυση. Για υπόθεση. Θα κάνει μήνυση. Είναι φτάσει στη δικαιοσύνη από αυτή την υπόθεση. Θα κινηθεί. Θέλετε εσείς έναν πρωθυπουργό να σταματάει έρευνες, αυτό θέλετε. Τι είναι, ποιο σταματάει έρευνες. Αν δεν καταλαβαίνετε τι σας λέω. Το αντίθετο συμβαίνει. Σας λέω ότι εμείς. Είναι μια έρευνα η οποία ξεκινάει από το 2013. Προκαλέσαμε τη συζήτηση. Εμείς προκαλέσαμε τη συζήτηση για μια συγκεκριμένη περίπτωση. Αφού κρύβεστε πίσω από τα απόρριτα, κύριε Μαρινάκη. Δεν είναι μόνο Πιτσιόρλας, κύριε Καμπουράκη. Κρύβεστε πίσω από τα απόρριτα. Η ζωή Κωνσταντοπούλου βγήκε πριν από δύο εβδομάδες και είπε ότι ζήταγε ο Αλέξης Τσίπρας να της δείξει παρακολουθήσεις. Συγκεκριμένα και ότι έλεγε και η ίδια για τον πρόεδρο της Βουλής. Δεν είναι θέμα αυτό. Δεν πρέπει εδώ πέρα να γίνει μια συζήτηση. Για όλα να γίνει συζήτηση. Να γίνει, αλλά έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Μισό λεπτό, κύριε Μαρινάκη, να δοθεί. Ο Λαφαζάνης επιμένει. Επιμένει υπουργός κι αυτός. Κάντε εξεταστική. Το ερώτημα είναι. Γιατί δεν κάνετε εξεταστική. Είναι πολύ μονότονο για εμάς δημοσιογράφους να το λέμε συνέχεια, αλλά πράγματι είναι μονότονο. Αλλά ο Ανδρουλάκης θα κατέβει στις εκλογές χωρίς να ξέρει ο ελληνικός λαός γιατί παρακολουθεί. Να πάει να ενημερωθεί, κύριε Στάθη. Μα να ποια είναι η νόμιμη διαδικασία, κύριε Μαρινάκη. Να πάει να ενημερωθεί αρμοδίως με τον κύριο. Πώς είναι η νόμιμη διαδικασία. Να πάει να ενημερωθεί. Πού. Εκεί που τον έχουν καλέσει. Πού τον έχουν καλέσει. Που τον έχουν καλέσει. Αυτό είναι παράνομο. Δεν μπορεί να ενημερωθεί. Δεν είναι παράνομο. Δεν είναι παράνομο. Η διάταξη που άλλαξε το 2021 για την ασφάλεια δεν απαγορεύει την ενημέρωση. Το έχουμε πει. Κατήργησε την αυτοδίκαιη ενημέρωση. Να ρωτήσω κάτι. Είπε ο κύριος Τσίπρας, εγώ το θεωρώ σοβαρό, ας πούμε, γιατί ξεκαθαρίζει λίγο το τοπίο, ότι δεν μιλάει για κυβέρνηση προοδευτική, αλλά με το ΣΥΡΙΖΑ δεύτερο, έτσι. Δηλαδή, για την περίπτωση, λέμε, πού, γιατί όλες τις περιπτώσεις, δεν σκοπεύετε εσείς να πείτε, έτσι. Εμείς είπαμε κάτι πάρα πολύ απλό. Δεν θα είστε πρώτοι, εντάξει. Είμαστε ναι. Το λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Λέμε ότι η χώρα μπορεί να έχει κυβέρνηση από την απλή αναλογική. Το λέμε αυτό. Δηλαδή δεν θεωρούμε ότι η σταθερότητα χτίζεται με 50 okay. Αλλά υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ. Εννοείται, είπαμε, δεν πάμε για κυβέρνηση τιμένου. Λέμε ότι η πρώτη κάλπη, της απλής αναλογικής θα είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη. Γι' αυτό το λόγο επιλέξαμε σε αυτή τη ΔΕΘ, είδατε, η ομιλία
του Αλέξη Τσίπρα ήταν μια καθαρά προγραμματική ομιλία. Τι θα κάνουμε στα ζητήματα του κράτους δικαίου, τι θα κάνουμε στην ενέργεια, τι θα κάνουμε στα εργασιακά. Ξεκαθαρίζει τουλάχιστον αυτό το τοπίο. Έτσι ώστε να είμαστε πρώτοι για να διεκδικήσουμε να φτιάξουμε το συμμαχικό σχήμα που θα μπορέσει να συγκροτήσει αυτό που λέμε προοδευτική κυβέρνηση. Άρα, αν ο Μητσοτάκης δεν πάρει την πρώτη εντολή στην απλή αναλογική, πες ότι είναι πρώτο κόμμα. Και δεν την πάρει. Δεν την παίρνετε, να διερευνήσετε. Δίνουμε τη μάχη αυτή τη στιγμή. Δίνουμε τη μάχη για να κερδίσουμε. Έτσι πιστεύουμε, αν θέλετε να το κάνουμε και μαθηματικά, έτσι θα βγαίνουν και τα νούμερα. Εδώ που τα λέμε. Μη συζητάμε εκτός πραγματικότητας. Απ' την άλλη, να σας πενθυμίσω, η φράση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή, το εκλογές σημαίνει 2 με 3 μήνες αστάθεια, στην πραγματικότητα δείχνει την απομόνωσή του. Ο μόνος δυνητικός σύμμαχος αυτή τη στιγμή είναι η ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Δεν έχουν άλλο σύμμαχο. Ναι, απαντήσω. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο 50, δεν τους αρέσει τώρα, ενώ 8 μήνες δεν το άλλαξαν και ξανακυβέρνησαν με τον πόνους των 50 ευρώ. Ας το πάλι λοιπόν, αυτό. Πάμε εδώ. Τι λέει ο Τσίπρας? Ότι εγώ, αν είμαι πρώτος στην απλή αναλογική, θα κάνω μια προοδευτική διακυβέρνηση. Ήδη έχει πει ο κύριος Κουτσούμπας ότι δεν πρόκειται να γίνω το δεκανίκη ούτε της Νέας Δημοκρατίας ούτε του ΣΥΡΙΖΑ. Έξω ο Κουτσούμπας. Και ο Ανδρουλάκης λέει ότι δεν θα χαρίσω πρωθυπουργικές καρέκλες ούτε στο Μητσοτάκη ούτε στον Τσίπρα, αλλά και αυτό που λέει ουτοπικό είναι. Άρα ούτως ή άλλως, de facto, πέραν το ότι δεν θα είναι πρώτος ο κύριος Τσίπρας, δεν το λένε ούτε δημοσκοπήσεις φύλλα προσκύμενων εφημερίδων στην αξιωματική αντιπολίτευση. Ούτε αυτές οι δημοσκοπήσεις δεν το λένε. Καμία δημοσκόπηση δεν το λένε. Γιατί έχεις 8 μήνες ακόμα. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Άρα πράγματι, τι είναι η απλή αναλογική? Είναι μια πρώτη διαδικασία που εκεί σίγουρα πρέπει να είναι ισχυρή η Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν τίθεται θέμα για την πρώτη θέση, ούτως ώστε να οδηγηθούμε εκ των πραγμάτων στις δεύτερες εκλογές. Και τι λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος φαίνεται ότι έχει την πολιτική κυριαρχία σε όλες τις μετρήσεις, ότι εγώ δεν θα πάρω αυτό το ρίσκο και θα κάνω τις εκλογές στην ώρα μου. Τι άλλο λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Ότι αυτό που έλεγα πριν από 3 χρόνια για τον εκλογικό νόμο, αυτό λέω και τώρα. Έχουμε λοιπόν από τη μια πλευρά τη συνέπεια. Αυτό είναι. Σε αυτό έχει μια συνέπεια. Πάντα έλεγε στο τέλος. Για τον Τσίπρα ο καλύτερος εκλογικός νόμος είναι αυτός που το συμφέρει. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε, κύριε Λεόπουλε. Πλάκα μας κάνετε. Κυβερνήσατε με τις 50 έδρες. Είπατε να έρθουμε να αλλάξουμε μαζί τον εκλογικό νόμο. Και μιλάτε εσείς για μας. Ανοίξατε ολόκληρη συζήτηση. Να ξεφτυλίσετε θεσμικά τη χώρα. Να είστε οι πρώτοι που θα ψηφίσετε 2 φορές εκλογικό νόμο. Μας κάνετε κάλεσμα να έρθουμε να τον αλλάξουμε παρέα. Και μας μιλάτε για εκλογικούς νόμους. Ναι, κύριε Λεόπουλε. Γιατί εσείς κυβερνήσατε με τον Πάνο Καμένη. Είσαι ο προοδευτικός, ο αγωνιστής, ο δημοκράτης. Εσείς ο δημοκράτης, ο επαναστάτης Ηλιόπουλος. Δημοκράτη, λίγο ντροπή. Κυβερνήσατε με τον Πάνο Καμένο. Συμφωνία των Πρεσπών. Συμφωνία των Πρεσπών. Ήσασταν μαζί με του νεοναζί στη συμφωνία των Πρεσπών. Στην πλατεία με του νεοναζί. Δεν ξέρετε. Μαζί στην πλατεία, δεν ξέρετε. Είστε ψεύτη και απατεώνα και σα το λέω με όλο το βάρο που έχουν αυτέ οι λέξει. Και στη συνέχεια, οι χρυσαυγίτε δεν ήρθαν ποτέ στο Σύνταγμα. Ακόμα σα πονάει. Εσεί ήσασταν στο Σύνταγμα. Ο Σαμαρά ήταν στο Σύνταγμα. Εσεί δεν βρίσκατε δικαστήριο. Θυμάστε ότι η Σαμαρική ήταν στο Σύνταγμα. Το θυμάστε ότι η Σαμαρική ήταν στο Σύνταγμα. Και εσείς κύριε Μαρινάκη, πείτε μου λίγο, το θυμάστε, ότι η Σαμαρική ήταν αντιμνημονιακή, το θυμάστε αυτό? Ο Αντώνης Σαμαράς, ξεχνάτε το αντινιούς και αυτά που καλούσαν στο Σύνταγμα, τα έχετε ξεχάσει αυτά. Να απαντήσω. Επειδή αφορούν την παράταξή σας. Κάνετε τον Κινέζο τώρα, που είναι και της μόδας οι Κινέζοι. Δεν κάνουμε τον Κινέζο. Κάνετε τον Κινέζο τώρα. Ο Αντώνης Σαμαράς, σταματήστε να προσβάλλετε, δεν έχετε επιχειρήματα. Δεν σας προσβάλλω, δεν μπορείτε να προσβάλλετε. Προεκλογικά το 12. Είπε, πήγε στον ελληνικό λαό και είπε ότι θα εφαρμόσει την πολιτική των μνημονίων μέχρι να τελειώσουν τα μνημόνια. Σωστά. Ο Αλέξης και ψηφίστηκε δεύτερη φορά και έγινε πρωθυπουργός. Ο Αλέξης Τσίπρας έγινε πρωθυπουργός. Για να σκίσει τα μνημόνια. Τελείωσε τα μνημόνια και μας φόρεσε το τρίτο το μεγαλύτερο του αχρίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαθηματικά δεν ξέρετε, είναι φανερό. Καλημέρα. Σαν Φωτέρ.